Λοιπόν, πάμε λίγο στο Βαγγέλη τον Τριάντη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια αποκλειστική πληροφορία η οποία αφορά το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης και αφορά, Βαγγέλη μου, καλησπέρα, το δεύτερο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, κατέληξε το πρωινό της 17ης Οκτωβρίου μέσα στο Πέδον, στα ξημερώματα, εκείνα τα ξημερώματα. Έχεις πληροφορίες ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι ελλιπής, αλλά θέλω να μας πεις το τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, είναι η δικογραφία που σχηματίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών του κυρίου Νικολάου, μετά το σάλο και τις αποκαλύψεις που είδαν το φως δημοσιότητας. Και λίγο καιρό μετά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, γιατί αφορούσε το δεύτερο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου, που νοσηλεύτηκε επί 33 ημέρες στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία, όπου διαπιστώθηκε και όπου πέθανε στη συνέχεια. Σε 7 Νοεμβρίου η δικογραφία επαναδιαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Πάτρας εδώ από την Αθήνα. Ωστόσο, μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχουν καταθέσεις μέχρι στιγμής γιατρών του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία. Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή είχε βγει μια ψευδής υποτιθέμενη ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου, που μας το είχε διαψεύσει και ο διοικητής του νοσοκομείου, που έλεγε ότι είπαν οι γιατροί, μίλησαν και δεν υπήρχε εγκληματική ενέργεια. Και μας το είχε διαψεύσει ο άνθρωπος με δήλωσή του εδώ, λοιπόν, στην εκπομπή πριν λίγες μέρες. Βαγγέλη, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι για το δεύτερο παιδί της Ειρήνης Μουρτζούκου, το οποίο κατέληξε το 23 και ψάχνει και η ίδια τη δική της αλήθεια, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Ειρήνη δεν κατηγορείται από κάποιον. Για όνομα του θα τη βρει. Η Ειρήνη θα τη βρει. Και πραγματικά, Ειρήνη, επειδή κάποια στιγμή με είχες ρωτήσει και μου είχες πει τι έκανα εγώ πριν ένα χρόνο ή δύο χρόνια όταν πέθαναν τα παιδιά σου, ειλικρινά, αν ερχόσουν ένα κορίτσι μου γλυκό και μου ζητήσεις βοήθεια, σε διαβεβαιώ θα την είχαμε βρει μαζί τη λύση από τότε. Πίστεψέ με. Και λοιπόν, ίσως να γλύτωνε και ο Παναγιωτάκης. Δεν, όχι, θα είχαμε βρει κάποια λύση. Πάντως τη λύση με την Ειρήνη μαζί, δηλαδή να καθόμασταν λίγο, θα την είχαμε βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η είδηση λοιπόν είναι, για να επανέλθω στην είδηση, ότι δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν οι γιατροί του Πέδων, Βαγγέλη, έτσι. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον όχι. Λοιπόν. Μέχρι στιγμής όχι. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε το τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο γρήγορα προχωράνε οι έρευνες. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.